δέσμοι κανονισμών για τη ρύθμιση κυριαρχικών και άλλων δικαιωμάτων καθώ και δικαιοδοσιών τη Κυπριακή Δημοκρατία στην Ιφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη, υιοθέτησε με απόφαση του το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι κανονισμοί θα κατατεθούν από τον Υπουργό Εξωτερικών στη Βουλή για τελική έγκριση και όπω αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του κυβερνητικό εκπρόσωπο Νίκο Στοδουλίδη, αυτοί αποτελούν συνέχεια του σχετικού νόμου που ψήφισε η Βουλή τον περασμένο Ιούλιο. Με τη δέσμη κανονισμών, η Κυπριακή Δημοκρατία προστατεύει στο πλαίσιο τη διεθνού ένομη τάξη τα δικαιώματα και τι δικαιοδοσίε που τι αναγνωρίζει το διεθνέ δίκαιο. Το Υπουργικό υιοθέτησε κανονισμού για του υποθαλάσσιου αγωγού, κανονισμού για την πόντιση υποθαλάσσιων καλωδιών, κανονισμού για την θαλάσσια επιστημονική έρευνα, καθώ και κανονισμού οι οποίοι τροποποιούν του ισχύοντε περί υδρογοναθράκων κανονισμού. Για να προσθέσω ότι θα συνεχιστεί όλη η όλη προσπάθεια αναθεώρηση και εξυγχρονισμού των νομοθεσιών σε σχέση με τι θαλάσσιε ζώνε και του φυσικού πόρου στη θάλασσα, ώστε να αποκτήσει Κύπρο αρτιότατο και πρότυπο νομοθετικό πλαίσιο στο συγκεκριμένο τομέα.